Έξω να μιλήσουμε λίγο για το ποδοσφαιρικά τα γραμμάτα. Ξεκίνησαν οι επίσημες υποχρεώσεις για τις ομάδες στην Α1 της ΕΠΣ Μαθίας. Το πρώτο Σαββατοκύριακο, όπως πάντοτε, ξεκίνησε στον ομό μας με τους αγώνες της πρώτης φάσης του κυπέλου η Μαθίας. Εμείς βρισκόμαστε στο γήπεδο του Αράχου. Εδώ η τοπική ποντιακή νεολαία υποδέχτηκε τον Απόλλωνα του Αγίου Γεωργίου. Τελικό αποτέλεσμα 4-1. Σε ένα παιχνίδι αμφίροπο, σε ένα παιχνίδι δυνατό, σε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, με πολλά τέρματα. Και βέβαια οι φίλαθλοι οι οποίοι βρέθηκαν εδώ απόλαυσαν καλό θέαμα και από τις δύο ομάδες. Μαζί μας ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος θα μας σχολιάσει καταρχήν το σημερινό παιχνίδι και το πώς ξεκίνησε η ομάδα του τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο κύπελλο. Καταρχήν να συγχαρώ την ομάδα Νάραχο. Συγχαρητήρια για την νίκη. Τώρα για μας ήταν το σκορ, πιστεύω ότι ήταν βαρύ το 4-1, βάσει την εικόνα τη δική μας. Δεχτήκαμε δύο γκολ από δικά μας λάθη στην αμυντική γραμμή. Τώρα από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Δεν είναι κάτι που απασχολεί η εμφάνιση όσο το σκορ. Πιστεύω ότι στην έναρξη του πρωταθλήματος θα είμαστε το άλλο Σάββατο, θα είμαστε πολύ καλύτεροι και συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Η στόχη του Αγίου Γεωργίου στο φετινό πρωτάθλημα ποιοι είναι, coach? Η στόχη μας είναι η παραμονή στην κατηγορία, κατά ψέματα. Είμαστε νεοφώτιστοι και πιστεύω να δικαιωθούμε τουλάχιστον στην πορεία για την παραμονή. Κατά πολλούς το φετινό πρωτάθλημα θα είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά στα τελευταία χρόνια στην Α1 της ΕΠΣ Μαθίας. Ο λόγος δεν είναι άλλος. Πολλές ομάδες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και έχουν εκφράσει την επιθυμία να ανέβουν του χρόνου στη Γ Εθνική. Πιστεύετε ότι όντως θα έχουμε ένα δυνατό πρωτάθλημα φέτος? Πιστεύω ότι θα έχουμε όντως δυνατό πρωτάθλημα βάσει με αυτά τις μεταγραφές που ανακοινώνουν οι ομάδες. Και πιστεύω πάλι θα είναι πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, μην πω και τριών ταχυτήτων. Εξεχωρίσουν ονομαστικά θα πω Τρίκαλα, Επισκοπή, ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Δεν ξέρω τώρα, η Αλεξάνδρεια ξέχασα. Πιστεύω αυτοί θα διεκδικήσουν την άνοδο. Οι υπόλοιποι πιστεύω θα είναι στη δεύτερη ταχύτητα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπάλα είναι, πρωτάθλημα είναι. Ποιος θα έχει και βάθος στον πάγκο και διάρκεια. Πιστεύω ότι μπορεί να θα έχει όλο και κάποια ομάδα θα έχει την έκπληξη. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή σεζόν, καλή χρονιά, χωρίς τραυματισμούς και να πετύχετε τους στόχους που έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Με το δεξί ξεκινάει τις υποχρεώσεις, τις επίσημες υποχρεώσεις της η ομάδα της Ποντιακής Νεολαίας Αράχου στη σεζόν 2016-2017. Στην πρώτη φάση του κυπέλλου Μαθίας, επικράτηση του Απόλλωνα Αγίου Γεωργίου με 4-1 εδώ στην έδρα της. Μαζί μας ο προπονητής του Αράχου, ο κ. Φαντίδης, ο οποίος καταρχήν καλή χρονιά, coach. Ευχαριστώ. Και θέλω ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Κοίταξε, ένα παιχνίδι καλό και από τις δύο ομάδες. Προσπαθήσαμε, η δικιά μου ομάδα ακόμα δεν είναι έτοιμη, όπως ξέρουμε. Την περσινή ομάδα φύγανε 8 βασικοί παίκτες. Σήμερα παίζανε από την περσινή ομάδα 2 βασικοί. Είμαστε ακόμα ανέτοιμοι. Κατά διαστήματα παίξαμε καλή μπάλα, κάναμε τα γκολ, μπορούσαμε και άλλα 2-3 ευκαιρίες κλασικές. Αυτό έχει το ποδόσφαιρο. Πολύ ζέστη και σήμερα, δεν μπορούσαν να βγάλουν κανονικό αγώνα. Mm-hmm. Αλλά τα παιδιά παίξανε έξυπνα, αυτό που σας είπα, στο δεύτερο μήνα τους περιμένουμε στο μισογήπεδο. Και ήρθαν οι φάσεις. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των παιχτών. Παρ' όλα αυτά, σας είδαμε πολλές φορές στον πάγκο να διαμαρτύρεστε προς τους ποδοσφαιριστές ότι δεν απλοποιούν το παιχνίδι τους και ότι δεν ολοκληρώνουν τις φάσεις όπως θα θέλατε. Ναι, εντάξει, σήμερα παίζαμε μια ομάδα έτσι στα μέτρα μας. Ότι αργότερα θα παίξουν μια ομάδα, γιατί υπάρχουν καλύτερες ομάδες, καλύτεροι παίχτες εκεί στο κέντρο, θα έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό θέλουμε λίγο κυκλοφορία, πιο καλές πάσεις, γι' αυτό και νευρίαζα όσο μπορούμε πιο απλά να παίζουμε. Coach, να πούμε το εξής, ότι η ομάδα του Αράχου χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες, χωρίς πολλές ανακοινώσεις, χωρίς πολλά να ανακοινώνει όσον αφορά τους στόχους, βλέπουμε ότι σιγά σιγά βαδίζει, δουλεύει και παίρνει καλές μονάδες ποδοσφαιριστών. Είδαμε την προσθήκη του Τοπαλίδη, είδαμε την προσθήκη του Λαγογέννη. Να αναφερθώ και στον Τιόπο, ο οποίος είναι καλός παίκτης, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Τελικά, ποιοι είναι οι στόχοι φέτος του Αράχου? Εντάξει, εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα έτσι καλή, σοβαρή, και να βλέπουμε κάθε παιχνίδι που μας έρχεται και να μπορούμε όσο πιο ψηλά να είμαστε. Αυτό, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Να έρχονται οι μεγάλες ομάδες, οι καλές, για να τους ζορίζουμε λίγο. Κρατάτε χαμηλούς τους τόνους και καλά κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, ναι, είπαμε, καινούργια ομάδα. Θέλει πολύ χρόνο, πολύ δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλή σεζόν. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε τις συνεντεύξεις στο γήπεδο της Ποντιακής Νεολαίας Αράχου. Το 10ο καλό των γηπεδούχων μαζί μας παίρνει σειρά οι δηλώσεις ο Δημήτρης Λαγογέννης. Δημήτρη, ήρθε σε μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στην Α1 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Σημαθίας. Μεγάλη εμπειρία σου στα γήπεδα, γνώστης του αντικειμένου είσαι. Με ποιους στόχους ήρθε στην ομάδα του Αράχου φέτος? Κοιτάξτε, ο στόχος μου όπου πηγαίνω καταρχήν είναι ο πρωταθλητισμός, έτσι. Σίγουρα είμαστε μια καινούργια ομάδα που χρειάζεται πολλή δουλειά. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας το κάθε ένα παιχνίδι, το βλέπουμε ξεχωριστά, και από εκεί και πέρα στην πορεία θα δούμε το πού μπορεί να φτάσει η ομάδα. Αν και η ομάδα του Αράχου δεν ξεκίνησε τον σχεδιασμό της φετινής χρονιάς έγκαιρα, θα λέγαμε ότι καθυστέρησε λίγο. Παρ' όλα αυτά, κατά γενική ομολογία έχει συγκεντρώσει δυνατές μονάδες ποδοσφαιριστών. Το βλέπεις και εσύ σαν άνθρωπος της ομάδας, σαν ποδοσφαιριστής της ομάδας, ότι κάτι καλό πάει να δημιουργηθεί, έστω και με καθυστέρηση στην δημιουργία του? Σίγουρα, καλές ομάδες έχει η ομάδα, απλά φαίνεται ότι η καθυστέρηση μας έχει αφήσει λίγο πίσω στο θέμα τακτικής και φυσικής κατάστασης. Το φάνηκε και σήμερα, βέβαια ήταν λίγο οι καιρικές συνθήκες λίγο δύσκολες και για τις δύο ομάδες, αλλά φάνηκε ότι ποιοτικώς ήμασταν λίγο αρκετά μάλλον καλύτεροι. Φέτος στην Α1 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων υπάρχουν ομάδες οι οποίες από τώρα έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να πρωταγωνιστήσουν και να πάρουν το εισιτήριο στη Γάμα Εθνική. Τέσσερις μετράμε ήδη που το έχουν ανακοινώσει και το έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Θεωρείς ότι αυτή η συγκυρία, το ότι οι τέσσερις ομάδες το έχουν εκδηλώσει ήδη, θα δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος στην Ένωση και θα βάλει και τις υπόλοιπες ομάδες στο τρυπάκι να δημιουργήσουν ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό και δυνατό για τους φιλάθλους? Σίγουρα, όταν οι ομάδες είναι πολλές που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, είναι σίγουρα κάνει το πρωτάθλημα πιο δυνατό. Μακάρι όλες οι ομάδες να είναι δυνατές στο πρωτάθλημα, ώστε να μην υπάρχει και χαλάρωση μετά το Δεκέμβριο και κάποιες ομάδες να τα παρατήσουν και να μην είναι καλό το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ήδη η Αλεξάνδρεια, ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρεια, Τρίκαλα, Επισκοπή είναι δυνατές ομάδες και νομίζω και μαζί με εμάς είναι μια πεντάδα που θα κάνουν το πρωτάθλημα ακόμα πιο δυνατό. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω, να υλοποιήσεις, να επιτύχεις τους στόχους και βέβαια μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς. Να σε καλά, με υγεία όλα τα παιδιά. Να σε καλά. Στις δηλώσεις που είχαμε κάνει μαζί όταν ήρθε στην ομάδα με μεταγραφή ο Μάριος Αργυρόπουλος, μας είχε πει πως επιθυμεί να πετύχει πολλά γκολ και να προσφέρει θέαμα στους φιλάθλους της ομάδας του Αράχου. Με την πρώτη επίσημη υποχρέωση της ομάδας, ο Μάριος πέτυχε 2 τέρματα.
Έχασε άλλα δύο τετατέτ. Ναι, ναι. Καλά τα μέτρησα. Ναι. Εύκολα και βέβαια στη διάρκεια της προετοιμασίας πέτυχε πάλι αρκετά γκολ. Μάρια, καταρχήν είδαμε μία αφιέρωση στο πρώτο γκολ που πέτυχες. Σε εκείνο το τέρμα το απευθείας φάουλ. Κάπου το αφιέρωσες, φαντάζομαι, στον Τέο. Στον Τέο. Στον ξαδερφό μου. Στον Τέο τον Αραπατζή. Ναι. Ο οποίος χάθηκε. Ναι, γι' αυτόν το αφιέρωσα. Ξεκίνησε τις επίσημες υποχρεώσεις η ομάδα. Πώς βλέπεις τώρα που σιγά σιγά αρχίζει και δένει η ομάδα του Αράχου, πώς τη βλέπεις, δηλαδή πιστεύεις ότι θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει σε πρωτάθλημα και κύπελο? Θα τα δώσουμε όλα, όλοι μαζί. Mm-hmm. Είμαστε μια κροδοφιά, μια οικογένεια. Θα τα δώσουμε όλα μέχρι το τέρμα. Ό,τι επιτύχουμε. Πόσα ακόμα γκολ θα υποσχεθείς στους φιλάθλους του Αράχου? Περισσότερα, πόσα μπορώ, περισσότερα. Πάρα πολλά. Οπότε είσαι έτοιμος για το πρωτάθλημα να τα δώσεις όλα. Όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.